Τουρκία είναι γεγονό ότι έχει προβεί σε αναβάθμιση των δυνατοτήτων τη αμυντική τη βιομηχανία με την ανάπτυξη πληθώρα μη επανδρομένων αεροσκαφών να συγκαταλέγονται στα επιτεύγματά τη. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγεται πλέον και το δελταπτέρυγο όχημα νέο ντρόουν τη Καμικάζια Ζαμπ, το οποίο πέρασε επιτυχώ τι πτυτικέ δοκιμέ σύμφωνα με στέλεγχο τη Robit Technology. Έχουμε κάνει όλε τι δοκιμέ πτήση. Προχωράμε σε δοκιμέ πυρομαχικών. Θα πραγματοποιήσουμε δοκιμέ πυρομαχικών του επόμενου μήνε, δήλωσε στο Ανατολούκ ο Σελτσούκ Φιράτ, διευθυντή προϊόντων τη Robert Technology. Οι δοκιμέ πυρομαχικών αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλο του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους», είπε ο Φιράτ. Είμαστε έτοιμοι για παραγωγή, θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στι μελλοντικέ παραγγελίε, πρόσθεσε ο ίδιο. Σημειώνοντα ότι διαφορετικοί τύποι κεφαλών μπορούν να ενσωματωθούν στον drone ΑΖΑΜ, ο Φυράτη είπε ότι έχει δύο εκδόσει με άνοιγμα φτερών 2 μέτρα 6,5 πόδια και 1,5 μέτρα 4,9 πόδια. Το ΑΖΑΜ με άνοιγμα φτερών 2 μέτρων μπορεί να μεταφέρει ω και ωφέλιμο φορτίο 15 κιλών, είπε ο ίδιο. Το μη επανδρομένο αεροσκάφο έχει εμβέλεια επικοινωνία 200 χιλιόμετρων και καταστρέφει στόχου με τι συντεταγμένε GPS που παρέχονται. Σημειώνοντα ότι μπορούν να παραχθούν ειδικά πυρομαχικά για το Αζαμπ, καθώ και κεφαλές, ο Σελτσούκ Φιράτ είπε ότι αντί πυρομαχικά RPG μπορούν να ενσωματωθούν στο αζάπ πολύ εύκολα. Το αζάπ T200 έχει καταπέλτη περίπου 6 μέτρων και μπορεί να εκτοξευθεί από φορτηγό ή κοντέινερ από σύστημα πυράβλων που είναι ακόμα σε λειτουργία. Σημειώνοντας ότι οι εκδόσει ΑΖΑΠ διαμορφώνονται ανάλογα με τι ανάγκε, ο Σελτσούκ Φιράτ μετέφερε τι ακόλουθε πληροφορίε σχετικά για τον τρόπο χρήση. Αναπτύξαμε το ΑΖΑΠ T150 για συνθήκε μάχη. Ομαδοποιήσαμε τουλάχιστον τρία από αυτά και τα πετάξαμε, διαπιστώνοντα ότι μπορούν να χτυπήσουν οποιονδήποτε στόχο σε απόσταση 100 χιλιόμετρων χάρη στην κάμερά του. Από την άλλη πλευρά, το ΑΖΑΠ 200 έχει σχεδιαστεί ω αποτρεπτικό μέσο για την προστασία των συνόρων τη χώρα σε μεγάλε αποστάσει. Έχει εμβέλεια ελέγχου έως και 200 χιλιόμετρα και αφού αναγνωρίσει τη συνέχεια κινείται προ τον στόχο του εκτελώντα την επιθυμητή κατάδυση. Μπορεί να βουτήξει κάθετα η υπογωνία ενώ έχει τη δυνατότητα αυτοκαταστροφής του είτε προσβάλλοντας τον στόχο είτε όχι. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η Τουρκία θα αυξήσει σημαντικά τις επιχειρησιακές της δυνατότητες σε Αιγαίο και Θράκη με την επικείμενη ένταξη των ντρόμ Καμικάζη Αζάμπ στο δυναμικό των ενόπλων δυναμεών της. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.